καλωσορίσω στην όμορφη πόλη των Τρικάλων και φυσικά στα εγγένεια της νέας παραγωγικής μονάδας της ιστορικής εταιρείας αναψυκτικών Κλιάθων. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πίσω στο 1889 γεννιέται στα Τρίκαλα ο Θεόδωρος Κλιάθας, ένας άνθρωπος με όραμα, διορατικότητα και όρεξη για δημιουργία και πρόοδο. Το 1926 ιδρύει το πρώτο παγοπωλείο της πόλης και ένα χρόνο αργότερα ξεκινάει την παραγωγή αναψυκτικών με τη μοναδική και αναλύωτη στον χρόνο συνταγή που όλοι έχουμε γευτεί και συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε. Οι καινοτομίες σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του προσελάνινου κόμματος σε μεταλλικό κρόουν, διαδέχονται η μία την άλλη, φτάνοντας το 1987, χρονιά κατά την οποία τα προϊόντα της οικογένειας Κλιάθα βραβεύονται σε διεθνή έκθεση τροφίμων στον Ντίσελντορφ, εμφανίζονται σχεδόν παντού στον ελλαδικό χώρο και όλο και περισσότερες εμπορικές συμφωνίες λαμβάνουν χώρα. Βασικό πλεονέκτημα, βλέπετε, είναι η εξαιρετική γεύση και ποιότητα των προϊόντων της. Φτάνοντας λοιπόν στο καλοκαίρι του 2020, έπειτα από τουλάχιστον 10 δύσκολα έτη οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η εμβληματική εταιρεία αναψυκτικών των Τρικάλων εισέρχεται στο άρμα των ελληνικών γαλακτοκομείων και μία νέα εποχή ξεκινά. Στόχος μας, από εδώ και πέρα, είναι να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, διατηρώντας πάντα την αυθεντικότητα και την ποιότητα που αντιπροσωπεύει εδώ και σχεδόν 100 χρόνια το όνομα Κλιάθα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε όλοι σήμερα εδώ, από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, για να γιορτάσουμε μαζί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει. Τιμή μας και καμάρι μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στέλιο Σαράντη. Ο Στέλιο Δημητρίου Σαράντη είναι ο πρόεδρος της εταιρείας Δουμπιά ΑΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Γαλακτοκομεία, καθώς συνεχίζουμε με μια βράβευση. Η εταιρεία Κλιάθα δεν έχει μόνο λαμπρό μέλλον, έχει και ένα σπουδαίο παρελθόν. Αυτό το παρελθόν θα βραβεύσουμε τώρα στο πρόσωπο της κυρίας Άννης Αρχιμανδρίτου, μέλος της οικογένειας Κλιάθα και για πολλά έτη, πολλές δεκαετίες, διευθύντρια παραγωγής του εργοστασίου. Θέλετε να πείτε δύο λόγια στο βήμα, κυρία Φιλούδη. Είπα και στα παιδιά, ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή. Σήμερα νιώθω συναισθήματα που δύσκολα μπορούν να περιγραφούν με λέξεις. Για 40 σχεδόν χρόνια είχα την ευτυχία να εργάζομαι στο εργοστάσιο, έχοντας ζήσει λαμπρές στιγμές, αλλά και άλλες πιο δύσκολες. Το όραμα που υπηρέτησε ο παππούς μου, ο Θεόδωρος Κλιάθας, αλλά και ο Κωστής Κλιάθας, για καινοτομία, ποιότητα και νοικοκυροσύνη, μια πολύ αγαπημένη έκφραση του παππού, αλλά και για ζεστές ανθρώπινες σχέσεις και έγνοια για το προσωπικό, έχει ήδη ξαναζωντανέψει, χάρη στην οικογένεια Σαράντη. Εύχομαι από καρδιάς μια τεράστια, λαμπρή πορεία. Και πάλι ευχαριστώ θερμά. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτή την πολύ ωραία στιγμή της βράβευσης, θα ήθελα με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο νέο μας εργοστάσιο και στην όμορφη πόλη μας, για όσους έρχονται από μακριά. Είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ και μπορούμε να γιορτάσουμε μαζί αυτό το νέο ξεκίνημα που μας δίνεται η ευκαιρία να σας ξεναγήσουμε σε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση η οποία με πολύ μεράκι κατασκευάστηκε. Ήδη ακούσαμε και μάθαμε για τη μακρά ιστορία της εταιρείας Κλιάθας.
Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το μέλλον της. Προς τα πού βαδίζουμε και πώς σκοπεύουμε να φτάσουμε εκεί. Σήμερα ξεκινά λοιπόν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αναψυκτικών Κλιάφα και πραγματικά έχουμε θέσει τον πύχη πολύ ψηλά. Απόδειξη αποτελεί και η επένδυση που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, η οποία έχει τη δυναμικότητα να στηρίξει μια δραστηριότητα πολλαπλάσια τη σημερινή, μόνο στην αρχή. Η συνταγή της επιτυχίας θέλω να συγχαρώ από καρδιά στην οικογένεια Σαράντη, τους αδελφούς Σαράντη για το σημερινό επίτευγμα. Παίρνω λίγο την πάσα από την προηγούμενη ομιλία. Όπως γνωρίζετε σίγουρα καλά, μέχρι τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης και εγώ προσωπικά ήμασταν πάντοτε όταν μας χρειαστήκατε παρόντες και είναι τελείως βέβαιο το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον. Όχι, δεν το λέω ως κάποιο είδους εκδούλευση, το καθήκον μας κάνουμε έναντι μιας οικογένειας και ενός ομίλου που προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία, θέσεις εργασίας. Μια Κλιάφα δίνει νέα πνοή σε μια παραδοσιακή ελληνική οικογενειακή επιχείρηση με την επένδυση η οποία έχει γίνει και είναι πολύ μεγάλη. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, τα προϊόντα αυτά να κυριαρχήσουν στην ελληνική, στη βαλκανική και γιατί όχι στην ευρωπαϊκή αγορά. Εγώ θα σας έλεγα να κοιτάξετε και πέρα τα βαλκανικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, να πω τίποτα εγώ, αλλά ενδεσιμότατη κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εγώ έχω μία εικόνα ανεξίτηλη χαραγμένη στο μυαλό μου. Είναι περίπου 20-22 χρόνια πριν, όταν οικογενειακώς επισκεφθήκαμε την οικογένεια Σαράντη, ανήμερα του Πάσχα, γιόρταζε την Ανάσταση του Κυρίου με τον παραδοσιακό Οβελία, μπροστά στα γραφεία τους στην εταιρεία Κεράς. Είναι ένας εθνικός πρωταθλητής, είναι ένας ανεχόμενος ευρωπαϊκός πρωταγωνιστής, με εγκαταστάσεις και με επιχειρήσεις που ξεπερνάνε τα σύνορα της χώρας μας, επενδύσεις σε άλλους χώρους, επεκτείνοντας την γάμα των προϊόντων, όπως είναι τα νερά και τώρα τα ναυτικά. Περάσαμε δύο δύσκολες δεκαετίες, αλλά ακόμα και μέσα στα χρόνια της κρίσης, ακόμα και όταν είχαμε τα capital controls, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σαράντη ξεπερνούσε κάθε χρόνο, τη μια χρονιά μετά την άλλη, με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξη. Και αυτό δείχνει πόσο προσιλωμένοι ήταν στη δουλειά του, στην εργασία του, στην καινοτομία, στις επενδύσεις, μαζί με τους εργαζόμενους του, που του χαίρονται απόλυτα και βέβαια μαζί με την οικογένειά του. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχάσω την αναφέρα. Καλημέρα σας, αγαπητοί πατέρες της Σεβασμιότητας Τρίτης, Σεβασμιότητας Σταθών, οικογένεια Σαράντη, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, κύριε Υπουργέ Ενέργειας, Περιβάλλοντος, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αγαπητές και αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι μια μεγάλη μέρα για τα Τρίκαλα, για τη Θεσσαλία. Είναι μια μεγάλη μέρα για μας, γιατί νιώθουμε πολύ περήφανοι. Πλέον δεν υπάρχουν εξαγορές και εξαγορεύσεις για το χρήμα. Πλέον υπάρχει αγάπη για τον τόπο, πίστη στους ανθρώπους, αγάπη για τους ανθρώπους που δουλεύαν και υπάρχει και ο λευκός υπότης που σώζει επιχειρήσεις, σώζει θέσεις εργασίας, σώζει περιφερειακό προστιθέμενο προϊόν και δημιουργεί ένα οξυγόνο ελπίδας, μια ανάσα σε μια δύσκολη στιγμή. Βιώσαμε και βιώσαμε. Καλώς ήρθατε στα Τρίκαλα της χειροτομίας, στα Τρίκαλα της οξυδέθειας αλλά και της νοικοκυροσύνης, όπως υπόθηκε νωρίτερα. Γιατί καινοτομία ήταν αυτό το οποίο έκανε, όπως είπε ο Στέλιος νωρίτερα, ο Θεόδωρος Κλιάφας το 1933 με τον αλλάξει το καπάκι στα αναψυκτικά. Καινοτομία και μάλιστα από τις μεγαλύτερες
είναι αυτά τα απίστευτα ρομποτικά που έχετε, Μιχάλη και Τάκη, στην άλλη επιχείρησή σας μερικά χιλιόμετρα πιο κάτω εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αν δεν το δείτε πώς δουλεύει την ώρα αυτή η τυράς. Καινοτομία η οποία όμως μόνη της δεν μπορεί να στηρίξει μια κοινωνία, αν δεν συνδυαστεί με τρία ακόμα πράγματα. Με την οικογενειοσύνη, όπως είπαμε νωρίτερα. Με το βλέμμα στο μέλλον και με την οικογένεια. Και γιατί λέω και την οικογένεια? Διότι η οικογένεια ήταν ο κλιάφας όταν δούλευε τόσα χρόνια. Η δικιά του οικογένεια αλλά και η οικογένεια των εργαζομένων, αυτό το οποίο κάνετε τώρα κι εσείς, Τάκη και Μιχάλη. Μαζί, όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, μαζί με την ηγεσία και κρατήσαν την εταιρεία. Για να φύγουμε τώρα μια άλλη οικογένεια την οποία νιώθουμε υπερήφανοι. Και θέλω να πω κάτι, ότι πραγματικά δεν είναι μια απλή κοινωνία η κοινωνία των παιδιών. Επιμένω την οικογένεια κι αυτή. Γιατί είναι μια κοινωνία η οποία δεν θα αντικρούσει, δεν θα κατακρίνει. Θα καθίσει να ακούσει πρώτα τι πάει να γίνει επιχειρηματικά, διοικητικά και μετά θα πει την άποψή της. Σε μια περιοχή που δίπλα έχει πάρα πολλές μάντρες. Ήταν οικογένειες αυτές ανθρώπων φτωχών που κατεβήκαν από τα βουνά κάποτε και είδαν πως υπήρχε να μένουν εδώ και έγιναν τα Τρίκαλα, το κέντρο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ήταν μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση αυτή των αδελφών Σαράντι, που χάρη στην οξυδέρκεια των αδελφών έγινε όχι απλά ηγέτηδα στην Ελλάδα αλλά σε όλα τα Βαλκάνια. Και αυτοί ακριβώς στην οξυδέρκεια ακολουθούν και άλλοι επιχειρηματίες όπως τα Τρίκαλα και νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί παλιά δεν το πολύ γράφανε ότι η επιχείρηση έγινε τα Τρίκαλα. Θα δούμε το βίντεο. Υπάρχει, πλησιάζουμε στην κοπή.